Καλησπέρα Νίκο. Να πάμε, επειδή τώρα έχει και ιατρικές διαστάσεις η αγωνιστική, η έναρξη του play-off. Βέβαια. Μετά την είδηση για τον κύριο Μαρινάκη. Να πάμε στον γιατρό, τον πνευμονολόγο, τον κύριο Στάθη Καρυπίδη, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας λύσει πολλές απορίες που έχουμε. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πνευμονολόγος, λοιμοξιολόγος. Σκέτο πνευμονολόγος. Σκέτο. Αλλά γνωρίζει, μπορεί να μας πει περισσότερα πράγματα για τον κορονοϊό. Η πρώτη ερώτηση που έχουμε, γιατρέ, είναι η εξής. Έχει διαπιστωθεί αν είναι υποκλινικός ο ιός, χρησιμοποιώ δική σας ορολογία, δηλαδή αν υπάρχει στο αίμα για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να ανιχνευτεί. Κοίταξε, καταρχήν η λίμωξη από τον κορονοϊό δεν σημαίνει σ' όγκαι καλά ότι θα παρουσιάσει βαριά κλινική εικόνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει μια υποκλινική κλινική εικόνα χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι δηλαδή να έχει μια εικόνα ενός κοινού κρυολογήματος και δεν θα δώσει καμιά βαριά κλινική εικόνα έτσι ώστε να χρειαστεί νοσηλεία ή σε απλό κρεβάτι κλινικής ή σε κρεβάτι μονάδος εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που θα αμολυνθούν από τον coronavirus θα το περάσουν υποκλινικά, χωρίς καμία ιδιαίτερη κλινική εικόνα. Η θνησιμότητα έτσι κι αλλιώς είναι σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλές ηλικίες. Αυξάνεται η θνησιμότητα μόνο στους υπερήλικες. Mm-hmm. Γιατρέ, να σας ρωτήσουμε κάτι πολύ απλά, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Οι παίκτες του, ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε ο ίδιος ότι προσβλήθηκε από κορονοϊό. Στη συνέχεια οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι υπάλληλοι εκεί υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και βρέθηκαν όλοι αρνητικοί. Αυτό εξασφαλίζει κατά 100% ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει στο αίμα τους αλλά να μην μπορεί να ανιχνευτεί για κάποιες μέρες. Να εκδηλωθεί αργότερα μπορεί. Για ένα 15ήμερο τουλάχιστον θα μπορούσε να μην ανιχνευτεί, όχι στο αίμα, στο ρινοφαρυγικό επίχρησμα. Δηλαδή το τεστ γίνεται παίρνοντας υλικό από το φάριγγα. Δεν ξέρω τώρα αν το υλικό που πάρθηκε ήταν αίμα, που δεν νομίζω ήταν αίμα. Μάλλον ήταν επίχρησμα είτε από το φάριγγα είτε από τη μύτη. Εντάξει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί σήμερα να γίνανε εξετάσεις ή χθες στους παίκτες όλους και να είναι όλοι μια χαρά και μπορεί να εκδηλωθεί αυτό σε κάποιον παίκτη ή σε όλους ή σε... Μέχρι 15 μέρες. Μέχρι 15 μέρες. Άρα λοιπόν, παρά το γεγονός ότι... Με τα τωρινά δεδομένα. Μάλιστα. Με τα τωρινά δεδομένα, ένα 15ήμερο. Άρα αυτοί που ήρθαν σε επαφή με τον κύριο Μαρινάκη πρέπει 15 μέρες να είναι σε καραντίνα, όπως οι παράγοντες της Arsenal, οι οποίοι μπήκαν σε καραντίνα γιατί είδαν τον κύριο Μαρινάκη πριν από περίπου μια εβδομάδα. Καταλάβατε αυτό λέω. Δηλαδή, τώρα εμείς έχουμε την απόφαση της Super League εδώ της ελληνικής που κάνει τα μάτς κανονικά. Εγώ αν ήμουν παίκτης του ΠΑΟΚ και ήταν να παίξω με έναν ποδοσφαιστή του Ολυμπιακού, γιατί αυτοί έρχονται, ξέρετε, γιατρέ, σε επαφή μεταξύ τους και με τον υδρότα τους και με τις καθημερινές, δηλαδή στα 90 λεπτά ας πούμε μπορεί να βρεθούν και 15 φορές σε κόντρες, σε 20 και 30 φορές. Δεν θα κινδύνευα ή δεν θα είχα στο μυαλό μου μήπως κάποιος από αυτούς. Συγγνώμη, αυτοί που ήρθαν σε επαφή με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, δεν έχουν μπει σε καραντίνα? Όχι. Μόνο αυτοί που ήταν στην Άρσενα. Το ιατρικό πρωτόκολλο τι λέει, γιατρέ, ότι όσοι ήρθαν σε επαφή πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα προληπτική 15 ημερών. Ναι. Μάλιστα. Ανεξάρτητα αν ανιχνεύεται στο αίμα τους στην παρούσα φάση ότι είναι αρνητική. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία γιατί μπορεί να εμφανίσει. Να το εμφανίσει μέσα σε ένα 15ήμερο. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή στο αίμα, αλλά να μην εμφανίζεται τώρα και να εμφανιστεί μέσα σε ένα 15ήμερο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε ότι είναι ρίσκο δηλαδή που παίζουν, γιατί και ζήτησε και μια αγγλική ομάδα, η Wolves, να μάθει τι γίνεται, ρε παιδιά, αφού ο πρόεδρος της ομάδος και αφού αγκάλιασε και αφού μπήκε στα αποδυτήρια όλων των παιχτών, πώς θα πάμε να παίξουμε. Την Πέμπτη παίζει η Γούλφ με τον Ολυμπιακό για το Europa League. Παρ' όλα αυτά η UEFA και αυτή είπε ότι ακόμα δεν έχει απάντηση αν θα γίνει το μάτς ή δεν θα γίνει. Μάλλον θα γίνει. Αυτό το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο, γιατρέ. Ποιος το παίρνει, ποιος παίρνει την ευθύνη σε αυτή την περίπτωση? Ουδής, ποιος? Κανείς. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό, καταρχήν, οι κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να πάρθουν από τον ΕΟΔΗ.
Πιθανολογώ ότι έγινε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες. Δεν γνωρίζω τι έγινε. Ποιες είναι, γιατρέ, για να μην σας μπερδεύουμε με τα αθλητικά, γιατί δεν είναι και η αρμοδιότητά σας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες ποιες είναι για όσους ενδεχομένως έχουν έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα. Κοίταξε. Εδώ, γι' αυτό υπάρχει και ο ΕΟΔΗ. Δηλαδή, ο ΕΟΔΗ είναι υπεύθυνος, γι' αυτό υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, όπου ο καθένας, είτε είναι πάροχος υγείας, είτε είναι χρήστης, δηλαδή ασθενής ή πιθανός ασθενής, τηλεφωνεί, καταθέτει ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα, εντάξει, και παίρνει και την ανάλογη απάντηση. Ο ΕΟΔΗ τι απάντησε? Δεν το ξέρουμε. Τίποτα. Τίποτα. Δεν πήγε απλά κανένας. Αυτό, γιατρέ, θέλουμε να μας πείτε. Πες του ότι δεν πήγαν στον ΕΟΔΗ. Δεν πήγε κανείς. Όχι. Στον ΕΟΔΗ δεν πήγανε, δεν πήγαν, γιατρέ. Από όσο ξέρουμε δηλαδή. Από όσο γνωρίζουμε, έγινε. Μήπως, σίγουρα όταν υπάρχει κρούσμα, εντάξει, και μάλιστα κρούσμα από κάποιον επώνυμο, σίγουρα θα υπήρξε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ. Ναι, αλλά πήγε γιατρός εκεί που τους εξέτασε. Δεν ξέρω τι εξέταση έκανε και ο γιατρός ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ότι είναι αρνητική, αυτό είπε. Αλλά εδώ τώρα εσείς μας λέτε, γιατρέ, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές, για να το επαναλάβουμε, να το καταλάβει ο κόσμος και γενικότερα, όχι μόνο για το θέμα το αθλητικό, είναι ότι όποιος έρχεται σε επαφή ή έχει έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα επιβεβαιωμένο, πρέπει να μπαίνει θελουσίως σε καραντίνα 14 ημερών, άσχετα αν βρίσκεται αρνητικός στην παρούσα φάση μετά από εξετάσεις. Ναι, γιατί το θέμα η επαφή πότε έγινε. Κάτσε μισό λεπτάκι, γιατί αν η επαφή έγινε 15 μέρες πριν. Όχι, δεν έγινε 15 μέρες πριν, εδώ. Εδώ μπορεί να έγινε και 5 μέρες πριν και προχθές, ας πούμε. Ναι. Γιατί επέστρεψε άρα είναι μέσα σε έναν χρόνο επόασης που θα μπορούσε δυνητικά να δώσει νόσο. Μάλιστα. Παρότι το... Και μάλιστα να δώσει νόσο η οποία να μην είναι και εμφανή. Δηλαδή να είναι μια απλή γρυπώδη συνδρομή που ο συγκεκριμένος να μην καταλάβει ότι είναι και άρρωστος. Ναι, κατάλαβα. Νομίζω ότι μας το έχετε ξεκαθαρίσει, ότι παρότι ένα δείγμα μπορεί να είναι αρνητικό μετά από εξέταση, εντούτοις μπορεί να μην ανοιχνεύεται αυτό στο αίμα και να εμφανιστεί μέσα σε ένα διάστημα 15 μέρες. Μην ξαναπείμε αίμα. Ναι, συγγνώμη, με το επίκρισμα. Υλικό από το αναπνευστικό σύστημα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δεν ξέρω, Νίκο, αν μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο το γιατρό. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τον γιατρό. Ναι. Στην περίπτωση που υπάρχει επαφή σώμα με σώμα, πώς μεταδίδεται ο ιός? Δηλαδή, ο ιός, από ό,τι ξέρουμε, μεταδίδεται διαχειραψίας σίγουρα, έτσι δεν είναι, γιατρέ? Διαχειραψίας. Από επιφάνειες, αλλά η κύρια μετάδοση είναι αερογενός. Αερογενός, μάλιστα. Ναι. Ακόμη χειρότερο. Δηλαδή φτερνίζομαι ή δίχω εγώ που είμαι μολυσμένος. Εντάξει. Και το μεταδίδω στον περιβάλλοντα χώρο σε μορφή, σε σταγονίδια. Ναι. Τα εισπνέει αυτός που βρίσκεται κοντά μου. Εντάξει. Όμως σε κλειστό χώρο. Είμαι υδρωμένος σε ανοιχτό χώρο και την ίδια ώρα ακουμπάω σε κάποιον άλλον υδρωμένο. Ενώνονται οι υδρώτες μας, ας πούμε, πιάνει ο άλλος να σκουπιστεί και έχει μεταδοθεί ο ιός εκείνη τη στιγμή αυτομάτως. Καταρχήν, αυτός που είναι μολυσμένος, τέλος πάντων, λοιπόν, και έχει μια υποκλινική μορφή της συγκεκριμένης νόσου, σκουπίσει λίγο τη μύτη του, εντάξει, κρατάει τον ιό στην επιφάνεια των χεριών, εντάξει, έρχεται σε επαφή με κάποιον άλλον, ακουμπιέται και ο ίδιος το μεταφέρει είτε αερογενός είτε με επαφή σε κάποιες συγκεκριμένες επιφάνειες. Μπορεί να είναι και το δέρμα. Ναι, σωστά. Ναι, άρα λοιπόν μπορεί να είναι και το δέρμα. Εντάξει, είναι επικίνδυνο. Γιατρέ, από ποδόσφαιρο δεν ξέρω, βλέπετε καθόλου? Όχι, Κατά καιρούς. Άρα ξέρετε ότι οι παίχτες μεταξύ τους συγκρούονται. Δηλαδή, φτάνουν... Ωραία, αυτό το ξέρουμε. Όχι, δεν το ρωτάω γιατί μπορεί ο γιατρός να πει δεν με ενδιαφέρει. Όχι, το γνωρίζω. Βλέπω πόλο. Όταν συγκρούεται ένας παίχτης ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή έχει, ας πούμε, τον ιό και συγκρούεται με έναν άλλον, υπάρχει περίπτωση να το μεταδώσει? Θα μπορούσε. Μάλιστα. Δεν είναι μηδενική η πιθανότητα τουλάχιστον. Νομίζω θα μπορούσε και πολύ εύκολα, γιατί κατά τη σύγκρουση βγαίνουν και σάλια από το στόμα όταν γίνεται σφοδή σύγκρουση και πάει στον άλλον. Και κανένα στον άλλον. Άμα το φτύσει, θα μπορούσε. Δηλαδή σε μια μηδενική πιθανότητα. Να το πούμε πιο απλά, γιατρέ, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Σε μια κανονική δραστηριότητα, με ένα άθλημα που έχει επαφή,
Πού είναι πιο εύκολο να διαχειθεί ο ιός, το άθλημα που έχει επαφή ή σε μια κανονική επαφή, ας πούμε, καθημερινότητας? Τώρα, γενικότερα ή οποιαδήποτε επαφή. Μάλιστα. Γενικότερα ή οποιαδήποτε επαφή. Εδώ μας λέει ο γιατρός ότι υπάρχει κίνδυνος την Κυριακή ή Πέμπτη, όποτε παίζουν κάποιος που έχει ιό, να το μεταδώσει αθλητική μέσα κατευθείαν. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που ο γιατρός. Θέλω να μας πείτε και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε και μηνύματα ακροατών που είναι μιας μεγάλης ηλικίας. Αυτοί που είναι που δεν παίζουν μπάλα αυτοί, αλλά βγαίνουν έξω, πρέπει να προσέχουν περισσότερο από ποια ηλικία εκεί πάνω, γιατρέ? Οι ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή πάνω... Αυτοί που έχουν κάποια ασθένεια, ασθένεια. Και η μεγάλη σε ηλικία. Και μεγάλη σε ηλικία, μάλιστα. 65 συν δηλαδή. 65 πλάς, ναι, 65 συν. Έχουμε θανάτους μέχρι τώρα παγκοσμίως? Κανένα. Κάτω από... έχουμε? Αν έχουμε θανάτους κάτω από... σε νεαρές ηλικίες, γιατρέ, υπάρχουν? Κοίταξε, κάτω των 10 ετών. Όχι τόσο νεαρές, δηλαδή κάτω των 30, κάτω των 40. Κοίταξε, σε αυτές τις ηλικίες μου φαίνεται το ποσοστό είναι 0,2. Α, είναι κάπου εκεί, δηλαδή πολύ χαμηλό. Μάλιστα. Ναι. Ανεβαίνει εντυπωσιακά, λέτε, από το... Δηλαδή πάνω από 65, πόσο είναι το ποσοστό των... Τώρα δεν θυμάμαι, θυμάμαι όμως ότι άνω των 80 είναι κάπου στο 14%, κάπου στα 70 με 80 είναι κάπου στο 5, 6, 7%. Τουλάχιστον από τα τελευταία στατιστικά που ήρθαν από την Κίνα. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, αυτός ο ιός, όπως και όλα τα στελέχη των ιών της γρίπης, με το που ανέβει η θερμοκρασία θα αρχίσει να μας αποχαιρετά? Όχι. Κοίταξε. Ναι. Το πρόβλημα είναι ο συγχρονισμός λόγω χαμηλής θερμοκρασίας. Δηλαδή, η χαμηλή θερμοκρασία κλείνει τα παράθυρα και ζούμε μέσα σε κλειστούς χώρους και συγχροντιζόμαστε κυρίως, όχι μόνο μέσα στο σπίτι το δικό μας, αλλά στον εργασιακό χώρο, στο χώρο διασκέδασης. Εκεί είναι το ζήτημα. Ή στο χώρο ταξιδιού, στο αεροδρόμιο, στο κτέλ, στο αεροπλάνο, στο τρένο, στο λεωφορείο. Αυτοί οι γιατροί, ναι, πάθανε μεγάλη ζημιά αυτή, ξέρετε, για τα ταξίδια και λοιπόν έχουν τελειώσει τα πάντα, έχουν διαλυθεί. Άρα λέτε ότι είναι θέμα συνωστισμού πολλών σε κλειστούς χώρους και όχι θερμοκρασίας? Ακριβώς. Μάλιστα. Γι' αυτό και αναβάλλονται όλοι οι αγώνες, γι' αυτό αναβάλλονται και τα πάντα. Λοιπόν, και προφανές δηλαδή, το μήνυμα ποιο είναι, ότι μόλις αρχίζει και ανοίγει ο καιρός και ανοίγουν τα παράθυρα και τα λοιπά, θα αρχίζει να μειώνεται η... Είπε όχι, ρε Σάκη. Είπε ναι εδώ τώρα. Πού είπε? Ναι. Περίμενε. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Είναι το καλό σενάριο. Ναι, είναι το καλό σενάριο, δηλαδή με την βελτίωση του καιρού, εντάξει, και... με την μείωση του συγχρονισμού ενδεχομένως να έχουμε πτώση των ποσοστών νοσηρότητας. Ωραία, γιατρέ, ο κύριος Στάθης Καρυπίδης, ο πνευμονολόγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάθεση της άποψης στο Focus 103,6. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Focus 103,6.